Ο Πρωθυπουργός, με την τοποθέτηση του οποίου ολοκληρώθηκε η συζήτηση, έθεσε ως πρώτο στόχο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός του Νοεμβρίου, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έως το τέλος του έτους και στη συνέχεια άνοιγμα του θέματος της απομείωσης του ελληνικού χρέους. Νωρίτερα, ο Βαγγέλης Μημαράκης υπογράμμισε πως 15 ημέρες μετά τις εκλογές οι μάσκες έπεσαν και τόνισε ότι τίποτα από όσα αναφέρονται στις προγραμματικές δηλώσεις δεν έχουν υποθεί στις προεκλογικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Στην κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη σε 155 βουλευτές. Αρνήθηκαν ψήφο εμπιστοσύνης 144 βουλευτές, δεν υπήρξε κανένα παρόν, συνεπώς η κυβέρνηση έτυχε της ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής, όπως προβλέπει το άρθρο 84 του Συντάγματος, το άρθρο 41 του Κανονισμού της Βουλής. Είναι στις 20 του Σεπτέμβρη και ο ελληνικός λαός απεφάνθη και χάσατε με 7,5 μονάδες, χάσατε πανηγυρικά. Μπορεί να είσαστε σε προεκλογική περίοδο. Πράγματι, αυτό σας αναγκάζει να έχετε μια προεκλογική ρητορική. Όμως ο τόπος έχει ανάγκη από σχέδιο, όραμα και αποφάσεις. Όχι από προεκλογικές ρητορίες, κύριε Μημαράκη. Για να σας λύσω την αγωνία, όποιος και να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία θα είναι συγκροτημένη, ενωμένη, δυνατή, θα έχει την ίδια άποψη, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα. Εγώ δεν έκανα εκλογές για να λύσω το πρόβλημα με το Λαφαζάνι. Εσείς το κάνατε. Εμείς θα το λύσουμε εδώ, φιλικά, μια παρέα είμαστε. Και έτσι θα μας αντιμετωπίζετε. Άρα θα μιλάτε πάντα με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του ονόματος και του επιθέτου. Παρακαλώ. Θεωρώ όμως και πολιτικά λάθος να κάνετε τέτοιες αναμίξεις. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι στα κόμματα πρέπει να υπάρχει δημοκρατία ισοκομματική και μπράβο σας και δεν υπάρχει κανένα θέμα που έχετε σοκομματικές διαδικασίες και εκλογές. Κακώς το εκλάβατε ως ανάμειξη και ήθελα αυτό να το ξεκαθαρίσω. Και σε ό,τι αφορά το ζήτημα του χρέους, να μην υπερασπίζεστε μια αδιέξοδη τακτική και στρατηγική των προηγούμενων κυβερνήσεων και να έρθετε σε αυτό τουλάχιστον το θέμα να συμβάλλουμε ώστε να έχει επιτυχία αυτή η εθνική προσπάθεια για να φύγει αυτός ο βραχνάς από το λαιμό της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Ο κύριος Λαμπουράρης που κάθεται εκεί, κατ' επανάληψη προεκλογικά είπε, δεν τους θέλουμε, δεν τους χρειαζόμαστε, τι να τους κάνουμε, τώρα μας θέλετε. Αν μας θέλετε, πέστε το, αλλάξατε άποψη. Δεν σας φτάνουν τα μαξιλαράκια που πάνε να βρείτε και πάνε να βρείτε από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα το σκεφτούμε, κύριε Τσίπρα, αν μας κάνετε μια πρόταση η οποία θα είναι θετική για τη χώρα, αλλά μέχρι στιγμής πάτε αρνητικά και σας λέμε όχι στην ψήφο εμπιστοσύνης που ζητάτε σήμερα το βράδυ. Ούτε πριν, αλλά ούτε τώρα λέτε την αλήθεια. Ούτε πριν θέλατε πραγματικά τη συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και δεν την αντέχατε, αλλά ούτε και τώρα θα πιστεύετε αυτά που λέτε όταν κάνετε κριτική στην προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Με αυτή τη στρατηγική που δεν δίνει δεκάρα για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, αλλά μονάχα για την ιδιοτέλεια της εξουσίας, όχι την τετραετία αυτή δεν θα δείτε εξουσία, αλλά ούτε και την επόμενη, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, με όποιον αρχηγό. Σας ακούσαμε, κύριε Τσίπρα, να καλείτε σε συγκρότηση ενός προοδευτικού μετόπου απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό. Εσείς που επί 8 μήνες ερωτοτροπούσατε συγκυβερνώντας με μια ακροδεξιά απόθυση του πολιτικού συστήματος και το βράδυ των εκλογών σπεύσατε να τους αγκαλιάσετε. Εκείνο το βράδυ δεν αγκαλιάσατε έναν ευκαιριακό κυβερνητικό εταίρο, αλλά μια ιδεολογία. Αντιδεξιός αλακάρτ δεν γίνεται, κύριε Τσίπρα. Πολύ απλά, δεν γίνεται. Μας απευθύνατε, κύριε Τσίπρα, μια πρόσκληση. Να σας απαντήσω. Ειλικρινά. Πρώτον, δεν σας εμπιστευόμαστε. Εμείς δεν συμφωνούμε με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αλλά ούτε μας ενθουσιάζουν οι γραφικές προσεγγίσεις των στελεχών σας και εσάς προσωπικά. Στα λίγα καλά θα λέμε ναι, είμαστε αποφασισμένοι. Στα πολλά στραβά θα είμαστε απέναντί σας. Είναι τόσο απλό για μας. Απέστειλα, κύριε Πρωθυπουργέ, σε εσάς μια επιστολή που έχει 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών, που αν γινόντουσαν αποδεκτά από εσάς,
χωρίς να ζητούμε ούτε υπουργείο, ούτε θέση, ούτε τίποτα, θα δίναμε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Δεν έλαβα απάντηση, οπότε αντιλαμβάνεστε, θα είναι αρνητική σήμερα η ψήφος. Διότι δεν έλαβα απάντηση, ούτε αν συμφωνείτε, σε ένα, σε τρία, σε πέντε, με αγνοήσατε. Τι πάει να πει ο λαός μίλησε? Ξέρετε πόσα κόμματα ο λαός θα έβγαλε πανηγυρικά και με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από τα δικά σας και τελικά τα έριξε στα τάρταρα? Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν σύγχρονοι θεσμοί και σύγχρονες δημόσιες τομές στο κέντρο και στην περιφέρεια για να συγκρουστούν, όπως είπε, με τα φαινόμενα στασιμότητας και διαφθοράς, επισήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, μιλώντας στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Η τελευταία προσπάθεια με τον σημερινό πρόεδρο της Βουλής ολοκληρώνεται αφού αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε πλέον επιτροπή η οποία μέχρι τον Ιανουάριο θα πρέπει να έχει λύσει το ζήτημα της διασύνδεσης, της συλλειτουργικότητας, της διαλειτουργικότητας όλων των βάσεων δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών, για να μπορέσουμε πραγματικά μετά από αυτό το τετράμινο, μέσα στο 16, να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη, βαθιά, ιστορική, ανατρεπτική μεταρρύθμιση που θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τη γραφειοκρατία και την πολυνομία. Και δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, όπου πραγματικά θα απελευθερώσει εκατομμύρια εργατόρες, θα απελευθερώσει εκατομμύρια ώρες ταλαιπωρίας του πολίτη, θα αναγκάσει πλέον το δημόσιο να λειτουργεί οίκοθεν. Για ισοδύναμα που αναζητούνται από την κυβέρνηση για να αρθούν αδικίες της συμφωνίας, έκανε λόγο η Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Δεν είμαι σε θέση να σας πω τα ισοδύναμα, είναι ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο, όπως αντιλαμβάνεστε. Και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι είναι σαφές και σε εμάς ότι πολλά σημεία αυτής της συμφωνίας εμπεριέχουν πάρα πολύ σοβαρές αδικίες βεβαίως και δύσκολα επώδυνα μέτρα τα οποία δεν θα θέλαμε να υιοθετήσουμε. Ωστόσο έχουμε αναγκαστεί να δεχθούμε προκειμένου να κλείσει η συμφωνία με τον τρόπο που έκλεισε το καλοκαίρι. Θυμάστε τους σκληρούς εκβιασμούς και στη δεινή θέση που βρέθηκε η χώρα μπροστά σε μια άτακτη χρεοκοπία. Και υιοθετήσαμε μια συμφωνία η οποία εμπεριέχει μέτρα τα οποία να είστε βέβαιοι, ναι, τα παλεύουμε διαρκώς.